Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Chill & Talk, στην εκπομπή που αράζουμε, φτιάχνουμε το καφεδάκι μας, παίρνουμε το χυμό μας, παίρνουμε το αναψυκτικό μας και μιλάμε για πράγματα που αφορούν συνήθως ταινίες. Ελπίζω εσείς να προλάβατε να φτιάξετε καφεδάκι, γιατί εγώ δεν πρόλαβα, αλλά έχω το χυμούλι μου εδώ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τι άλλο με το φλέγον θέμα αυτού του καιρού, το Snyder's Cut δηλαδή, το οποίο κυκλοφορεί στις 18 Μαρτίου. Μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις θεωρίες που έχουν βγει στην επιφάνεια για την τετράωρη ταινία του Zack Snyder, υπάρχει και αυτή για την οποία θα μιλήσουμε στο σημερινό βίντεο. Γιατί εάν δεν το έχετε ήδη ακούσει, ο Bruce Wayne στο Snyder's Cut υπάρχει περίπτωση να φτιάξει όχι μία ομάδα, αλλά δύο. Τη μία ήδη την γνωρίζουμε. Η άλλη όμως ομάδα που παίζει να φτιαχτεί στο Snyder's Cut έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από τη Justice League. Σε αυτό το βίντεο όμως θα πούμε και κάποια άλλα πραγματάκια που βρήκα και είπα να μεταλαμπαδεύσω σε εσάς. Όπως πουχού, ποιοι θα δούνε τα ραδίκια ανάποδα. Είστε έτοιμοι λοιπόν? Let's talk! Πριν ξεκινήσουμε, να προειδοποιήσω πως κάποιες από αυτές τις θεωρίες που θα πούμε σήμερα μπορεί και να πέσουν μέσα, οπότε αυτομάτως να μετατραπούν σε spoilers, οπότε καταλάβατε τι εννοώ. Επίσης, να υπενθυμίσω σε όσους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να το δείχνω πατώντας το κουμπί του like, και αν θες να στηρίξεις έμπρακτα αυτό το κανάλι, μπορείς να το κάνεις πατώντας το κουμπί της συμμετοχής και με μόλις 1,99 τον μήνα το κάνεις. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα πακέτα ανάλογα με το τι αντέχει η τσέπη του καθενός. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας πως το Justice League, όπως όλα δείχνουν, θα παίξει μπάλα σε δύο timelines, ίσως και σε τρία. Με το ένα από τα τρία να είναι το Nightmare Sequence, αυτό που είχαμε δει και από την ταινία Batman v Superman. Το οποίο Nightmare Timeline είχε σποϊλαριστεί από ένα concept art που είχε βγει στην επιφάνεια, ότι τοποθετείται 5 χρόνια μετά από τα γεγονότα του Justice League. Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα και να καταλήξουμε κάπου, θέλω να προσέξουμε αυτό το στιγμιότυπο από ένα από τα trailers που έχουν κυκλοφορήσει για το Snyder's Cut, το οποίο στιγμιότυπο έχει κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον Temple of Justice να έχει γίνει σκόνη και μέσα στα συντρίμια του να βρίσκονται πρώτον η τρίαινα του Aquaman και δεύτερον η ασπίδα της Wonder Woman. Κάτι που μας λέει ότι οι δύο αγαπημένοι μας σούπερ ήρωες, μάλλον σε αυτό το timeline, έχουν πεθάνει. Oh, shit! Όπου όλο αυτό, να πούμε ότι έχει ακολουθήσει μετά την επίθεση του Darkseid στην Γη, η οποία από ό,τι φαίνεται στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε στην επίθεση του Darkseid, να πούμε πως αυτή η επίθεση είχε ως στρατηγό της τον Σούπερμαν. Και αυτό ήδη το γνωρίζουμε από την σκηνή που είχαμε δει στο Batman v Superman, όπου μάλιστα λίγο πριν σκοτώσει τον Batman ο Σούπερμαν, αυτός ξύπνησε και είδε μπροστά του τον Flash. Και αυτό, παιδιά, βγάζει στην επιφάνεια άλλη μία θεωρία, ότι δηλαδή μετά την επίθεση του Darkseid, η Lois Lane είναι νεκρή. Γι' αυτό και ο Σούπερμαν τρελάθηκε, το έχασε, έγινε επιρρεπής και μπόρεσε ο Darkseid να μπει στο μυαλό του και να τον κάνει δικό του με το skill που έχει, μέσα σε όλα τα άλλα, το Anti-Life Equation, που του δίνει τη δυνατότητα να μπαίνει στο μυαλό των άλλων και να τους παίρνει υπό την καθοδήγησή του. Και γι' αυτό έχουμε και τη σκηνή όπου ο Flash επιστρέφει πίσω για να προειδοποιήσει τον Bruce Wayne για κάποια πράγματα και του λέει συγκεκριμένο ότι η Lois Lane είναι το κλειδί για όλα. Είναι σαν να του λέει δηλαδή ότι φίλε, σώσε τη Lois Lane, μην την αφήσεις να πεθάνει και όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, μάλλον δεν έγινε κάτι τέτοιο. Θα δείξει. Και πάμε τώρα στο Nightmare Timeline, όπου εκεί ο Batman, εφόσον οι απώλειες μετά την επίθεση του Darkseid ήταν τεράστιες, προσπαθεί να φτιάξει μία ομάδα με ό,τι έχει απομείνει. Και ποιοι έχουν απομείνει? Οι γνωστοί μας The Flash και Cyborg, που φαίνονται στα trailers να μάχονται στο πλάι του Batman σε αυτό το timeline.
Επίσης, ο Ζακ Σνάιντερ έχει πει σε δηλώσεις του ότι θέλει και θα επαναφέρει την θηλυκή εκδοχή του Ρόμπιν, δηλαδή την Κάρι Κέλλη. Η μέρα παίζει δυνατά να είναι μέλος αυτής της ομάδας, αφού και μετά το χαμό που, όπως είπαμε, του Aquaman, θα έχει λόγο να είναι μέλος αυτής της ομάδας για να εκδικηθεί κιόλας. Και ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Τζόκερ. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman. Στον οποίο ο Τζόκερ θα σταθούμε αρκετά, γιατί όπως όλοι ξέρουμε πάντοτε είναι ο κεντρικός και ο πιο βασικός κακός αντίπαλος του Batman. Ο ίδιος ο Ζακ Σνάιντερ έχει... σποιλάρει να το πω, έχει δηλώσει ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τετ-α-τετ Batman και Joker, και πλέον έχει επιβεβαιωθεί αυτό και από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ. Αλλά μιλούσε συγκεκριμένα για ένα πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο διάλογο. Λοιπόν, να πω εδώ, στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται ο Joker να είναι μέσα σε ένα άδειο κουτί μαζί με τον Batman. Βέβαια, η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη. Οπότε λέω εδώ πως μία θεωρία μπορεί να είναι πως αυτό όλο το κουτί είναι ένα green screen, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα μέσα στην ταινία με το σκηνικό και το χώρο του Arkham Asylum, όπου μέσα εκεί να είναι φυλακισμένος ο Joker. Αλλά μπορεί να είναι και απλά ένα σκέτο κουτί, γιατί καταλαβαίνετε, επικίνδυνος αυτός που φυλακίζεται, και όσο πιο επικίνδυνος είναι, τόσο πιο λίγα πρέπει να το έχεις μέσα στο κελί, γιατί είναι επικίνδυνος, το είπα πιο πριν. I am the danger. Θέλω όμως να αναλογιστείτε ότι σε αυτό το σύμπαν, Batman και Joker έχουν μεγάλο ιστορικό. Ο Batman εδώ, αυτός ο Batman του Ben Affleck, χρονικά είναι πολύ όριμος. Οπότε το μεγάλο παρελθόν τους και το ισχυρό παρελθόν τους, γιατί σκεφτείτε ότι σε αυτό το σύμπαν ο Τζόκερ έχει σκοτώσει μετά από βασανιστήρια το sidekick του Batman, το Robin. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το tête-à-tête θα είναι απίστευτα ενδιαφέρον, σίγουρα δεν έχουμε δει άλλο όμοιό του. Γιατί και ο Batman με τον Τζόκερ έχουν βρεθεί και έχουν συνομιλήσει και στο Dark Knight του Nolan. Όμως ήταν εντελώς διαφορετικός και αυτός ο Batman, αλλά και αυτός ο Joker. Τώρα, γιατί τη θυμήθηκα αυτή τη σκηνή και την είπα. Θα πάω να την ξαναδώ. Θα σας έλεγα πόσες φορές την έχω δει, αλλά έχω χάσει το μέτρημα. Άρα λοιπόν, όντως μιλάμε για μια συνάντηση που μπορεί, έχει τα φόντα τουλάχιστον, να γραφτεί στην ιστορία. Βέβαια, αρκεί να εκτελεστεί και με τον κατάλληλο τρόπο. Είδομε. Εδώ να αρπάξω την ευκαιρία και να πω, να απευθυνθώ δηλαδή στο HBO και να του πω: σε παρακαλούμε, σε θερμοπαρακαλούμε όλοι, θέλουμε μια solo ταινία Batman με τον Ben Affleck και τον Joker του Jared Leto. Ξέρω, πολλοί θα κράξετε, δεν τον γουστάρετε, το θέλω πάρα πολύ και θέλω να είναι μέσα στην ταινία το timeline που σκοτώνεται ο Robin. Αυτό θέλουμε να δούμε, παιδιά. Θα είναι επικών διαστάσεων και εννοείται το θέλουμε R-rated και με το Zack Snyder στη σκηνοθεσία. Please. Please. Of course. Really? No. Για το τέλος σας άφησα κάτι που λέγεται και ξαναλέγεται και ξαναλέγεται για το Batman v Superman. Όμως έχει και άμεση σχέση με το Justice League που θα δούμε σε λίγες μέρες. Και αυτό είναι η χρήση των όπλων από τον Batman και το χαρακτηριστικό που έχει σε αυτή την εκδοχή του, να σκοτώνει. Λοιπόν, για να σας βοηθήσω και να δείτε που το πάω, θέλω πρώτα να πάμε στο Batman v Superman και πρώτα να πάμε στο Nightmare Sequence, όπου εκεί ο Batman χρησιμοποιεί αποκλειστικά όπλα και δολοφονεί ό,τι βρει μπροστά του. Όμως, αν πάμε στο παρόν του Batman v Superman, θα δούμε πως ο Batman χρησιμοποιεί ακόμα και πολλά από τα γκατζετάκια του. Και μιλάω φυσικά για την υπέροχη σκηνή της διάσωσης της μαμάς του Clark Kent στην αποθήκη. Οπότε, αυτές οι δύο λεπτομέρειες από αυτές τις δύο σκηνές, τι συμπέρασμα βγάζουν σε εμένα? Ότι ανάλογα το τι όπλο χρησιμοποιεί την εκάστοτε στιγμή ο Batman, δείχνει αυτόματα και την ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Batman τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, στο Nightmare Sequence, όπου όλα έχουν πάει στραβά, έχει χάσει τα πάντα, έχει καταστραφεί στην ουσία όλος ο πλανήτης, δολοφονεί
τους πάντες. Χρησιμοποιεί όπλα, χρησιμοποιεί ό,τι του έχει απομείνει. Συν ότι επειδή έχει καταστραφεί ολόκληρη η γη, είναι πολύ πιθανό πλέον να μην έχει ούτε τον Άλφρεντ κοντά του, να έχει σκοτωθεί και αυτός. Και σε αυτή την εκδοχή του Batman, ο Άλφρεντ είναι και αυτός που του φτιάχνει και πολλά από τα γκατζετάκια του. Οπότε καταλαβαίνετε, η απώλεια του Άλφρεντ σημαίνει και απώλεια gadgets. Οπότε χρησιμοποιούμε όπλα. Στο παρόν όμως του Batman v Superman, που ακόμα δεν έχουν χαθεί τα πάντα, παρόλο που έχει γίνει αυτό που σας είπα με τον Ρόμπιν και τον Τζόκερ και το έχει ψιλοχάσει, ναι μεν δολοφονεί και χρησιμοποιεί όπλα, αλλά ακόμα κρατάει τα Batman στοιχεία του. Οπότε λοιπόν την επόμενη φορά που θα βρεθεί σε μια παρέα και θα ξεκινήσετε να έχετε μια λογομαχία για το αν ο Batman είναι σωστό να σκοτώνει ή όχι στην εκδοχή του Snyder, δεν νομίζω ότι χωράει καν συζήτηση, γιατί μιλάμε για έναν Batman που στη μια περίπτωση είναι κοντά στο τέλος του κόσμου και έχει χάσει ήδη το sidekick του μετά από βασανιστήρια κιόλας, και στην άλλη περίπτωση είναι μετά το τέλος του κόσμου, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα gadget δεν είναι και η πρώτη του προτεραιότητα. Αυτά είχα λοιπόν να σας πω για το Snyder's Cut. Μπορεί κάποια από αυτά να πέσουν μέσα, μπορεί και όλα να πέσουν μέσα, μπορεί και τίποτα, θα δείξει. Εάν μέχρι την προβολή της ταινίας δεν έχουμε ξανακάνει κάποιο βίντεο που θα μιλάμε για αυτήν, που είναι και πολύ πιθανό, να σας ευχηθώ από τώρα καλή προβολή, και εννοείται ότι μετά την προβολή της θα έχει πολύ ωραία βιντεάκια σε αυτό εδώ το κανάλι. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αλλά και να είσαι συνέχεια συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, παιδιά, να περνάτε όλοι όμορφα.